Λένε γιατρέ, δεν υπάρχει ελπίς. Έλα. Έπεσε ο φίλος. Έλα, μ' ακούς. Σιγά, σιγά, σ' ακούω, ναι. Έλα, για δώσε λίγο τον Αριάνο. Έλα, φίλε. Πάρ' τον, φίλε, τον Αριάνο. Έτσι, κοντινό σε θέλω. Όπως μας κοιτάς εσύ και τα λες, έτσι θα τα λέμε κι εμείς. Γεια, σ' ακούω. Εμείς κάθε μέρα είμαστε ανοιχτά, αδερφέ. Εσείς ανοίγετε μια φορά το μήνα και δεν θα μας πεις εσύ να κλείσουμε. Δεν μπορείς. Είτε έχετε εκδηλώσεις, είτε έχετε, δεν ξέρω τι έχετε. Από Κατερίνη παίρνεις, φίλε. Κατάλαβες, ναι ρε φίλε, από Κατερίνη παίρνω. Δεν μου λες. Κοντινό σε θέλω. Ρε άσα κοντινό και τέτοια, έλα να κάνεις εδώ το σκηνοθέτη και μη με πουλάς εμένα τρέλα. Καταρχάς μίλαμε λίγο όμορφα. Ναι, μίλαμε λίγο καλύτερα, να πούμε, γιατί αν μη τι άλλο είμαι και μεγαλύτερος μπορεί να είμαι και μπαμπάς σου, έτσι. Κοντινό θα σε πουλάς. Ναι, μίλα λίγο καλύτερα μίλα, να πούμε, και μη με πουλάς τρέλα εμένα. Εκεί που είναι να την πουλήσεις την τρέλα σου δεν την πουλάς. Εντάξει, περιμένει να πούμε στις 3 ώρα. Τι. Τι είσαι εσύ, λέω. Εγώ τι είμαι. Ναι. Ο χειρότερος εφιάλτης. Εσείς ο χειρότερος μου εφιάλτης. Ναι, το δικό σου ο χειρότερος εφιάλτης είμαι. Αλλά έπρεπε να ήμουν και μπαμπά σου. Να σε έχω λίγο κοντά έπρεπε. Το καλύτερό μου όνειρο είσαι. Ο χειρότερος μου εφιάλτης. Ο χειρότερος εφιάλτης. Πότε θα κλείσουμε το σύνδεσμο και πότε θα τον ανοίξουμε. Αυτά να πας να τα κάνεις, να πούμε πουθενά αλλού, όχι σε εμάς. Άντε ρε τράβα τώρα, κάνε μας τη χάρη ρε εσύ τώρα. Προσπαθεί να αποδείξεις την οπαδική σου ανυπαρξία στην πόλη, το ξέρεις. Ποια? Την οπαδική σου ανυπαρξία στην πόλη. Καλά ρε, δεν ξέρατε πώς ανάβουν οι πυρσί. Δεν ξέρετε. Καταρχήν περίμενε, ποια οπαδική ανυπαρξία. Βγάλε και δες πώς είμαστε εμείς εσείς. Και πώς είστε εσείς. Λοιπόν, θα σου πω ποιοι είστε εσείς. Εσείς αυτή τη στιγμή είστε ένα σύνδεσμος. Εσείς τη στιγμή αυτή είστε ένα σύνδεσμος στην πόλη της Κατερίνης που δεν υπάρχει. Που έχει αλλάξει πρόσφατα το όνομά του. Ο οποίος σύνδεσμος δεν έχει καταστατικό. Εμείς σας πιέζει η αστυνομία και σας ζητάει καταστατικό για να λειτουργήσετε και δεν μπορείτε να λειτουργήσετε. Αυτή είστε ρε. Αυτή είστε. Κατάλαβες. Θα τα πεις στη Δημαρχία και σε κάθε δημοτική αρχή που τα ξέρετε καλά. Δηλαδή... Να φωνάξετε και αστυνομίες, να φωνάξετε και τους μπάτσους, να φωνάξετε ό,τι θέλετε. Εμείς εκεί θα είμαστε. Πού και θα πάντα ανοιχτοί. Να είστε, και να είστε σωστοί. Όπως σέβεσαι τη δική σου την ομάδα, όπως σέβεσαι το δικό σου οπαδικό κίνημα, θα σέβεσαι και τον αντίπαλο ρε. Θα μάθει να σέβεσαι τον αντίπαλο. Γιατί η σπουδαιότητα η δική σου κρίνεται από τη μεγαλοσύνη του αντιπάλου σου. Κατάλαβες. Δεν μπορεί ο αντίπαλος σε μια ζωή να είναι ανύπαρκτος. Και εσύ να είσαι να πούμε σκοτώνω. Εσύ κάνεις εκπομπές στην τηλεόραση και 2 ώρες μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Το κατάλαβες. Εγώ ρε μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς μην ξελαριγκιάζεσαι. Μην ξελαριγκιάζεσαι καταρχάς τσαπακεβέρεσαι. Εγώ για τον ΠΑΟΚ δεν μιλάω. Και να ξέρεις ένα πράγμα το οποίο εκτιμώ. Εγώ με την ομάδα μου γουστάρω, αλλά είμαι και ωραίος. Σε είπε κανένα να μην γουστάρει με την ομάδα σου. Να την παράθεση να δεις. Άμα δεν μπορείς να με πεις να με κλείσουνε. Γιατί φίλε. Δεν τα λες κανονικά. Πώς με είπες, πώς με αποκάλεσες. Άμα δεν μπορείς το να τελευταίο, το τελευταίο που... ναι. Να τους πεις να με κλείσουνε. Γιατί να σε κλείσουνε ρε φίλε, δεν μιλάς τόση ώρα. Μπορείς να έρθεις σε αντιπαράθεση. Σε αντιπαράθεση να έρθουν τι ρε φίλε, σου είπα. Μπορείς να πεις ότι εγώ αυτό που λέω είναι λάθος. Δεν μου λες ρε φίλε, ναι είναι λάθος. Εμένα μη με λες για πλάκια και για τέτοια. Είναι λάθος και θα σου πω αμέσως γιατί. Πλάκια. Εγώ κάθε μέρα είμαι ανοιχτός αδερφέ. Το κατάλαβες. Δεν είμαι μια φορά το μήνα, όποτε κάνω εγγένεια. Ποιος είναι ρε εσύ ανοιχτός. Ποιος είναι ανοιχτός μια φορά το μήνα ρε. Ε. Ποιος είναι ανοιχτός μια φορά το μήνα. Κοιτάξτε καλύτερα αδερφέ. Ποιος είναι ρε ανοιχτός, θα μας πεις ποιος είναι ανοιχτός μια φορά το μήνα. Ε! Θα μας πεις να πούμε που δεν έχεις κάνει σύνδεσμο. Δεν μου λες, πες μας ένα σύνδεσμο μέσα στην πόλη. Γιατί αυτό εκεί που έχεις κάνει δεν είναι σύνδεσμος. Είναι κοτέτσι για... Είναι... Εγώ δεν έχω φωτοκύταρο. Διπλό αποχορτήριο είναι αυτό που έχεις κάνει και 7 άτομα χωράει μέσα. Δεν είναι σύνδεσμος καταρχάς αυτό που έχεις κάνει. Εγώ δεν έχω φωτοκύταρο, ούτε είναι για να μπαίνω στην τουαλέτα. Κατάλαβες. Νοπαδική μαγιά είναι αίρεση. Γιατί ο άλλος έχει αγάπη και ανιδιοτελεί για τον σύλλογό του, για τον Super 3 και αγαπάει και πιστεύει και στηρίζει. Κατάλαβες. Στηρίζει ο άλλος. Δεν αγαπάει περισσότερο τον άλλον. Τι θες να πεις. Τι θέλω να πω. Τι θες να πεις. Δεν κυκλοφορούσαν με τίποτα. Εγώ αγαπάω πιο πολύ την ομάδα μου και το σύνδεσμο μου από σένα ρε. Αυτό θέλω να πω. Γνώμη σου ρε. Γνώμη σου. Γνώμη μου είναι. Τη γνώμη μου θα σου πω. Τη δική σου θα πω ρε. Γνώμη της πόλης είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα και δεν υπάρχεται. Ποιος δεν υπάρχει ρε. Εσύ ρε. Εσύ και όλοι οι ομοδιάτες σου. Εμείς δεν υπάρχουμε στην πόλη. Εσύ. Ναι. Κοίτα γύρω σου. Εγώ να κοιτάξω. Γύρω σου κοιτάρα. Άντε κάνε μας τη χάρη. Εγώ έχω 13 χρόνια στο κέντρο της Κατερίνης ρε. Το ξέρεις. Παπαριές ρε θα λέτε εδώ πέρα ρε. Και όταν θα μιλάς οπαδικά μαζί μου και θα μιλάς για την Κατερίνη. Θα μιλάς τα ίσια. Δεν θα μου λες εμένα παπαριές. Το ότι ήμουν κλειστός σημαίνει ότι είμαι σωστός. Τι θα με πεις.
Δεν πάω να προκαλέσω, αλλά δεν είμαι κομπλεξικός εγώ σε και σένα, κατάλαβες. Ποιος είναι κομπλεξικός, ρε. Εσύ είσαι κομπλεξικός. Καλά, ρε. Εσύ είσαι κομπλεξικός. Εσύ θέλεις να προκαλέσεις. Εσύ θέλεις να κινηθείς περιμετρικά. Δεν θέλω να πας τα ίσια, ρε. Εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξο, καταλαβαίνεις. Εγώ σφυράω και μαζεύω 150 παλικάρια. Μπορείς να τα μαζέψεις, ρε, σε μισή ώρα 150 παλικάρια. Οπαδούς, γραμμένα μέλη έχεις 150 εσύ. Εγώ έχω 250 και τους 150 τους μαζεύω σε μισή ώρα. Έχεις εσύ, ρε, 250 οπαδούς. Έχεις. Άντε, ρε, πάνε κοίτα τη δική σου την υγεία. Τέλος. Και άσε τι έκανα εγώ. Τράβα πάνω και τα τη δικιά σου την υγεία τώρα. Και μην μα πουλά τρέλα. Άντε κάνε μαζιγάρι ρε τώρα. Είσαι καριόλης και φαίνεσαι. Και όταν θα έρθω στην Κατερίνη, έλα να με βρεις. Για να σε δείξω πώς γίνονται οι καριόλιδες όταν βγαίνουν και λένε μαλακή στην τηλεόραση. Έλα να με βρεις. Λάμια. Γιατί γούρλωσες τα μάτια σου. Έλα μωρέ τώρα την αδερφή. Όχι τέτοιες εκφράσεις. Άσε τώρα μωρέ που θα μας έβρισε. Και τι έγινε. Και επειδή γιατί μας βρίζει. Μισή ώρα μιλάει μαζί μας και στο τέλος μας βρίζει. Και τι έγινε που σε έβρισε. Άσε τώρα μωρέ. Τι κάνε, τι γούρλωσες στα μάτια. Σαν το τρελό του δρομοκαίτιου. Μας πουλάνε και τρέλα τώρα να πούμε πράγματα που τα ξέρουμε. Ηρέμησε. Ήρθε κανείς να σας μιλήσει. Φέραμε σε αντιπαράθεση στους οπαδούς των δύο ομάδων. Από πότε το έκανα εγώ αυτό και βγήκες εσύ ρε τώρα να πούμε πεπώνει να με πεις αυτά τα πράγματα. Για πεπώνει καρπούζι. Σταμάτα. Σταμάτα. Γιατί γουρλώνεις τα μάτια, μπορείς να με πεις. Γιατί γουρλώνεις τα μάτια. Είναι το σιόλ μου. Ο Μητσοτάκης γιατί κάνει τους ώμους έτσι. Ο Μητσοτάκης κάνει τους ώμους έτσι. Γιατί γουρλώνεις τα μάτια. Μόλις βρω το δικό σου το τικ θα σε ρωτήσω γιατί και θα αλληλοαπαντηθούν. Δεν θα το βρεις το δικό μου το τικ. Πώς θα το βρω. Δεν πρόκειται να το βρεις. Σούπερ 3 Κατερίνης, πες τα Κώστα Αλάνη με τους χαρταετούς που μαλώνουμε την ιστορία εμείς τα ίσια τους. Όλες αυτά τα μηνύματα τώρα είναι. Μην τα περνάνε μέσα. Φυσικά υπάρχει ένας μόνο. Βγήκε το παλικάρι γιατί ήθελα να πάρει τα αρέστα. Γιατί ορισμένοι νομίζουν να πούμε ότι το να συμπεριφέρεσαι σωστά. Το ότι έκλεισε ο Σούπερ 3 Κατερίνης τις ημέρες που ήταν. Τι έκλεισε. Ρε, κλείσαμε το σύνδεσμο. Βγάλαμε μια απόφαση και είπαμε ο σύνδεσμος δεν θα ανοίξει. Γιατί. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε να προκαλέσουμε ούτε να κάνουμε τίποτα. Α. Τώρα αυτοί το σωστό, άμα το θεωρούν ότι είναι και. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε στην Κατερίνη με τον Πιερικό ένα φιλικό. Ναι, ένα φιλικό. Ναι. Και πήγανε εκεί και χτυπήσανε και αστυνομικό, χτυπήσανε και το σύλλαν και στο νοσοκομείο. Αλλά η αστυνομία δεν ιδρώνεται αυτή τους όταν πρόκειται για αυτούς. Αλλού και αλλού τα κάνει η αστυνομία. Η αστυνομία παίρνει τηλέφωνο τους συνδεσμίτες του Super 3 και τους λέει να μην προβούνε σε αντίπεινα κτλ. Λες είχαμε καμιά ανάγκη να ασχοληθούμε με αυτούς. Απλά τους έχουμε αφήσει να αυτοκαταστραφούν εκεί πέρα. Στην Κατερίνη οι περισσότεροι αεξίδες είναι. Εσείς πού βρεθήκατε εκεί, πάω αεξίδες εκεί πέρα. Το πού βρεθήκαμε και το πώς βρεθήκαμε εμείς και το τι κάναμε, Κωσίρα Αυτόπουλε. Ναι. Έλα σαν δημοσιολόγος που είσαι, να σε πάρω μια μέρα, σε πάω στην Κατερίνη για να δεις και τι γίνεται ακριβώς. Να δεις και πέντε πράγματα εκεί τι γίνεται ακριβώς. Α τα 60% και τα 70%. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα τελευταία 10 χρόνια έλα να δεις τι κυκλοφορεί στην πόλη και τι γίνεται. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παοξίδες. Αλλά το πιο οργανωμένο παδικό κίνημα της πόλης είναι ο Super 3. Πώς το κάνουμε τώρα. Αυτό το ξέρουν και οι πέτρες. Όποια πέτρα να σηκώσεις, αυτό το ίδιο πράγμα θα σηκώσεις. Franchise είναι. Franchise. Franchise τι εννοείς. Δηλαδή τα κεντρικά και τα άλλα. Όπως λέμε, στρατηγάκης, εφόσμου, ξεκινάει.